κόμματα στην Επιτροπή Οικονομικών, όπου θα συζητηθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, παρότι η ψήφισή του μοιάζει αμφίβολη. Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος για να εξασφαλίσουν την έγκρισή του, ο Υπουργός Οικονομικών με δηλώσεις του στο Ωμέγα χτυπά καμπανάκι, καθώς σε περίπτωση καταψήφισής του, η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να προβεί σε πληρωμές ή να στηρίξει την οικονομία. Αναβρασμός επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το τι μέλη γενέσθε με τον κρατικό προϋπολογισμό, μετά και την τελεσίδικη απόφαση του Δημοκρατικού Κόμματος για καταψήφισή του, ως απάντηση στην άρνηση της κυβέρνησης να παραχωρήσει τους φακέλους που σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις στην ελεκτική υπηρεσία. Τα κόμματα έχουν ετοιμάσει τροποποιητικές προτάσεις και αύριο θα τις καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, όπου θα εξαχθεί το τελικό κείμενο της έκθεσης για τον προϋπολογισμό. Οι τροπολογίες βεβαίως, τελικές αποφάσεις, θα παρθούν στην Ολομέλεια στις 17 του Δεκέμβρη. Θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει εκείνα τα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μια διαφορετική κατάληξη όσον αφορά τους προϋπολογισμούς. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Ωμέγα, τόνισε πως σε περίπτωση καταψήφισης του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να δαπανίσει ή να στηρίξει την οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι με ενδεχόμενη καταψήφιση του προϋπολογισμού, αυτό που καταψηφίζεται είναι τα επιδόματα, είναι οι αναπτυξιακές δαπάνες, είναι το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι δαπάνες στην υγεία, οι αυξημένες δαπάνες στην υγεία που έχουμε προϋπολογίσει για το 2021. Καταψηφίζονται τα πάντα και το κράτος πολύ απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μέχρι στιγμής υπέρ της ψήφισης του προϋπολογισμού τάσσονται ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 18 βουλευτές, το Κίνημα Αλληλεγγύη με 2 βουλευτές και οι 3 βουλευτές της Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων. Ως εκ τούτου, 23 βουλευτές είναι θετικοί στην ψήφιση και υπολείπονται ακόμη 5. Αρνητικά τάσσονται το ΑΚΕΛ με 16 βουλευτές, το Δημοκρατικό Κόμμα με 7 βουλευτές, οι οικολόγοι με 2 βουλευτές και η ανεξάρτητη βουλευτής Άννα Θεολόγου. Με αποτέλεσμα 26 βουλευτές να τάσσονται κατά της ψήφισης. Είμαι σίγουρος ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν επίγνωση του τι σημαίνει αυτό και ότι θα πριτανεύσει η υπευθυνότητα και όχι αλλότερη μικροπολιτική σκοπή. Ωστόσο, η κυβέρνηση ασκεί πιέσεις προς την ΕΔΕΚ που εκπροσωπείται από 3 βουλευτές, τη Συμμαχία Πολιτών που εκπροσωπείται από 1 βουλευτή και το ΕΛΑΜ που εκπροσωπείται από 2 βουλευτές. Στο ενδεχόμενο καταψήφισης του προϋπολογισμού, το κράτος θα λειτουργεί για τους 2 επόμενους μήνες με 12 τιμόρια. Δηλαδή, το κράτος θα λειτουργεί κατά μήνα με βάση τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Ωστόσο, πριν παρέλθουν οι 2 μήνες, η κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει νέο κρατικό προϋπολογισμό